βλέπετε Αντένα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παράταση των καταλήψεων και νέες πορείες στην Αθήνα αποφάσισαν απόψε στη γενική του συνέλευση οι μαθητές εκείνοι που συγκεντρώθηκαν στο Πολυτεχνείο. 10 μέρες για να λήξει το τελεσίγραφο Μπους. Νοσοκομεία ετοιμάζονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ο κόσμος με κομμένη ανάσα περιμένει τη συνάντηση της Γενέβης. Κι άλλοι βορειοϋπηρώτες πέρασαν τα σύνορα. Τεράστιο πρόβλημα η φροντίδα τους, γιγαντία η κινητοποίηση του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ρεπορτάζ για το καυτό πρόβλημα των ενοικίων. Πληροφορίες για τα νέα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων που ήδη άρχισαν να αποστέλλονται. Κόπηκαν όλα τα νεράντζια στον Πειραιά για να μην ανοίξουν κεφάλια αύριο μέρα των φώτων. Φωτιά σε σούπερ μάρκετ της Καλλιθέας. Τα νεότερα από την μάχη στις εγκαταστάσεις Βαρδινογιάννη. Σε πολυετή φυλάξη καταδικάστηκε ο γιος του Μάρλον Μπράντο. Κορυφώνεται η κρίση στην παιδεία και όλα δείχνουν ότι αύριο τα σχολεία θα ανοίξουν μέσα σε κλίμα οξύτητας και έντονης αντιπαράθεσης. Σήμερα η ΟΛΜΕ με ανακοίνωσή της καλεί όλους τους καθηγητές να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και τονίζει ότι αυτές θυμίζουν παλαιότερες εποχές. Αντίθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος καλεί τους μαθητές να σταματήσουν τις καταλήψεις με το αιτιολογικό ότι θα δημιουργηθεί ανεπανόρθωτη ζημιά. Στο Πολυτεχνείο, εκπρόσωποι 204 σχολείων συνεδρίασαν απόψε με θέμα την πορεία των καταλήψεων. Εκεί ήταν η Ελένη Κατσαμπέκη. Καταλήψεων συνέχεια από τη Δευτέρα είναι η απάντηση των μαθητών στο Υπουργείο Παιδείας. Θεωρείτε δεδομένο ότι θα συνεχίσουμε τις καταλήψεις? Στη συνέλευση που έγινε σήμερα στο Πολυτεχνείο, όλα έδειχναν ότι οι μαθητές είναι αποφασισμένοι για νέες κινητοποίησεις. Οι μαθητές αποφάσισαν πανμαθητικό συλλαλητήριο για την 5η 10 Γενάρη, ώρα 11 πριν μεσηβρίας, στα προπήλαια του Πανεπιστημίου και κατόπιν πορεία στο Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπρόσωποι των μαθητών των κατηλημένων σχολείων θα πραγματοποιήσουν και νέα Γενική Συνέλευση την επόμενη Τρίτη. Με την αδιαλαξία του Υπουργείου. Δηλαδή αδιαλαξία και εμείς δεν σταματάμε. Τη Δευτέρα θα γίνουν συνελέψεις σε όλα τα υποκατάληψη σχολεία. Υπενθυμίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός αργά χθες το βράδυ επεσήμανε ότι αν οι μαθητές συνεχίσουν τις καταλήψεις κινδυνεύουν να χάσουν τη χρονιά τους. Το δεύτερο μεγάλο θέμα απόψε στα νέα του Αντένα, αυτό που είναι τεράστιο θέμα για όλο τον κόσμο. Η κρίση στον Περσικό, καθώς απομένουν 10 μέρες για να λήξει το τελεσίγραφο Μπους. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την Τζέλα Παυλάκου. Τζέλα, σε ακούμε. Καλησπέρα σας. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί όλος ο κόσμος τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο εν αναμονή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών James Baker και του Ιράκ Tareq Aziz στη Γενέβη την Τετάρτη. Ο πρόεδρος Μπους προειδοποίησε για μία ακόμη φορά τον Σαντάμ Χουσέιν να αποσυρθεί από το Κουβέιτ, ιδάλλως να αντιμετωπίσει τις τρομακτικές συνέπειες. I have offered to have Secretary of State James Baker. Σε μήνυμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Υπουργός των Εξωτερικών James Baker θα μεταφέρει μήνυμά του προς Σάνταμ, στο οποίο αναφέρεται ότι θα πρέπει να αποσυρθεί αμέσως από το Κουβέιτ και ανεφόρον. Την ίδια ώρα, η διπλωματική σταυροφορία που έχει αρχίσει τις τελευταίες ημέρες για να αποσοβηθεί ένας φρικτός πόλεμος συνεχίζεται. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι κάθε ώρα που περνάει ο Σαντάμ Χουσέιν οχυρώνεται καλύτερα μέσα στο Κουβέιτ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, James Baker, αναφορεί αύριο από την Ουάσιγκτον για την κυριότερη διπλωματική αποστολή της καριέρας του. Ο κ. Baker θα βρίσκεται αύριο το βράδυ στο Λονδίνο, την Τρίτη στο Παρίσι και στη συνέχεια θα μεταβεί στη Γενέβη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Tareq Aziz θα προτείνει στον κ. Baker να μεταβεί στη Βαγδάτη για να συναντηθεί με τον Σαντάμ. Και οι δύο πλευρές στην κρίση του Περσικού έχουν αρχίσει προετοιμασίες, στην περίπτωση που θα ξεσπάσει πόλεμος και θα υπάρξουν θύματα. Η Ισπανία και η Βρετανία έχουν ήδη ετοιμάσει ειδικά νοσοκομεία που θα δεχθούν τους τραυματίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush συναντήθηκε σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Javier Pérez de Cuellar, και συζήτησαν τις τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις. Ο Ιρακινός αντιπρόεδρος, Taha Yassin Ramadan, προειδοποίησε ότι αν τυχόν η χώρα του εμπλακεί σε πόλεμο, τότε ο πόλεμος αυτός θα επεκταθεί και στα άλλα αραβικά κράτη. Εκατοντάδες Αμερικανοί, Βρετανοί και άλλοι δυτικοί υπήκοοι έχουν συγκεντρωθεί στο Αμάν και προσπαθούν εν αγωνίως να επιβιβαστούν σε αεροπλάνα για τις πατρίδες τους μετά τις προειδοποίησεις των κυβερνήσεών τους να εγκαταλείψουν την περιοχή πριν από τις 15 Ιανουαρίου. Στο Λουξεμβούργο, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρολάν Ντιμά υποσχέθηκε χθες, εκτός από τις άμεσες συνομιλίες της ΕΟΚ με τον Tareq Aziz, τη σύγκληση Διεθνούς Συνεδρίου για τα προβλήματα της Μέσης Ανατολής αμέσως μετά την απελευθέρωση του Κουβέιτ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απήντησαν ότι θα εξετάσουν τη γαλλική πρόταση. Ο ειδικός απεσταλμένος του Πρόεδρου Μιτερόν, Μισελ Βοζέλ, συναντήθηκε σήμερα στη Βαγδάτη για αρκετές ώρες με τον Πρόεδρο Σαντάμ Χουσέιν. Δεν έγιναν γνωστές όμως λεπτομέρειες γύρω από τη συνάντηση αυτή.
Ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, κ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, επιστρέφει απόψε στην Αθήνα μετά από την επίσκεψη που έκανε στη φρεγάτα Έλιστη Ιτζέντα επικεφαλής διακομματικής αντιπροσωπείας της Βουλής. Ο κ. Βαρβιτσιώτης συναντήθηκε με αξιωματούχους της Σαουδαραβικής κυβέρνησης, με τους οποίους συζήτησε τις εξελίξεις στον Περσικό και την πώληση όπλων που κατασκευάζει η ελληνική βιομηχανία για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Τελευταία της περιπολίας στην Ερυθρά Θάλασσα, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα, κάνει αυτή την ώρα η φρεγάτα του στόλου μας Έλλη. Αναχώρησε το πρωί από το λιμάνι της Τζέντα και περιπολεί κοντά στον Ιορδανικό λιμένα της Άκαμπα. Το πρωί επίσης αναχώρησε στο Ριάντ και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, κ. Γιάννης Βαρβιτσιώτης, μαζί με τα μέλη της Διακομματικής Επιτροπής για συνομιλίες με την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Εδώ στο Ριάτ, από όπου σας τηλεφωνώ και το οποίο βρίσκεται ανατολικότερα και πολύ πιο κοντά στην έφλεξη περιοχή, η ατμόσφαιρα είναι διαφορετική και ιδιαίτερα βαριά. Στην αεροπορική πολεμική βάση όπου στάσμευσε για λίγο η ελληνική αποστολή, βρίσκονται σε ετοιμότητα δεκάδες αμερικανικά καταδιοκτικά, βομβαρδιστικά, κατασκοπευτικά και μεταγωγικά αεροσκάφη. Στους δρόμους της πόλεως η στρατιωτική παρουσία είναι έντονη και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η κινητικότητα ξένων στρατιωτικών αντιπροσωπιών που επισκέπτονται τη Σαουδική Αραβία τις τελευταίες μέρες είναι μεγάλη. Για τον Αντένα, από τη Σαουδική Αραβία, Δημήτρης Σταυρόπουλος. Το θέμα του Περσικού απασχόλησε και το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Κοινότητας που έγινε χθες στο Λουξεμβούργο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, κατά την άφηξή του σήμερα το απόγευμα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, μίλησε στους δημοσιογράφους. Εκεί ήταν η ρεπόρτερ του Αντένα, Μαρία Παπαπαναγιώτου. Αποφασίστηκε εκπροσώπηση των 12, δηλαδή η λεγόμενη κοινοτική τρόικα, ο νυν πρόεδρος του Λουξεμβούργου, ο πρώην της Ιταλίας και ο επόμενος της Ολλανδίας, να δουν στις 10 του μηνός στο Λουξεμβούργο τον Ταρέκ Αζίζ, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ, σε αυτή την προσπάθεια που κάνει και η κοινότητα να εξαντληθούν όλα τα μέσα για κάποια ειρηνική επίλυση του προβλήματος του κόλπου. Από εκεί και πέρα μου δόθηκε εμένα η ευκαιρία, χρήσιμη και ωφέλιμη ευκαιρία, να αναφερθώ στους 12 στο ευρύτερο πρόβλημα που λέγεται Αλβανία. Με μειωμένους ρυθμούς συνεχίστηκε και σήμερα η φυγή των Βόρειο Ηπειρωτών και Αλβανών προς τη χώρα μας. Ο Υπουργός Προεδρίας κ. Μιλτιάδης Εύερτ επισκέφθηκε τους Βόρειο Ηπειρώτες φυγάδες και τους είπε ότι για λόγους εθνικούς και θρησκευτικούς θα έπρεπε να παραμείνουν στις εστίες τους. Τους πρόσφυγες επισκέφθηκε και κλιμάκιο του Πασόκ υπό τον κύριο Τσοχατζόπουλο, ο οποίος, αγνοώντας τη δήλωση Εύερτ ότι το θέμα δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση, είπε ότι η μόνη ενδεδειγμένη πολιτική είναι αυτή του Πασόκ. Με μειωμένους ρυθμούς συνεχίστηκε το ρεύμα των φυγάδων από την Αλβανία. Το τελευταίο 24ωρο πέρασαν τα σύνορα 150 άτομα, 103 Βορειοϋπειρώτες και 47 Αλβανοί. Οι περισσότεροι περνούν τη νύχτα. Απόψε 32 άτομα πέρασαν από το Δελβινάκι Ιωαννίνων και οι υπόλοιποι από Φιλιάτες, Τσαμαντά και άλλα περάσματα στο νομό Θεσπρωτείας. Οι φυγάδες μεταφέρονται από τα σύνορα στα κέντρα υποδοχής όπου τους προσφέρεται τροφή και περίθαλψη. Το πρώτο κλιμάκιο γιατρών επισκέφθηκε σήμερα και εξέτασε φυγάδες. Τους πρόσφυγες επισκέφθηκε και ο Υπουργός Προεδρίας. Το φαγητό είναι καλό? Καλό, πολύ καλό. Πολύ καλό. Μας φαγητήκαν πολύ ωραία. Είμαστε πολύ πολύ ευχαριστημένοι. Θα το φτιάξουμε και καλύτερα. Τραγουδιστή θέλετε, ε? Ναι. Δυστυχώς εγώ δεν έχω καλή φωνή. Πρέπει να καταλάβετε ότι για λόγους... για λόγους εθνικούς και θρησκευτικούς θα θέλουμε εκεί πέρα. Έτσι, εκεί πέρα ναι, είμαστε. Οι μαχητές μένουν στον τόπο και δίνουν τη μάχη. Ναι. Κέντρα υποδοχής των προσφύγων έτσι. Επισκέφθηκε και κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, κ. Άκη Τσοχατζόπουλο. Η μόνη πολιτική η οποία μπορεί να διασφαλίσει την παραμονή των Ελλήνων στην Αλβανία, την διατήρηση των δικαιωμάτων των ελευθεριών τους και της προοπτικής τους, είναι εκείνη η πολιτική η οποία ακολουθήθηκε και στο παρελθόν επί των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι εθνικό, δεν είναι για πολιτική εκμετάλλευση και συνεπώς είναι θέμα έργων και όχι λόγων. Συγκινητική είναι η ανταπόκριση των απλών πολιτών στις προσπάθειες που καταβάλλονται για να καλυφθούν οι πρώτες ανάγκες των προσφύγων, οι οποίοι καταφθάνουν σε κακή κατάσταση από την γειτονική Αλβανία. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει παίξει μέχρι στιγμής τον πρώτο ρόλο. Τις τελευταίες ημέρες η κινητικότητα στις αποθήκες του Ερυθρού Σταυρού έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Εκατοντάδες ιδιώτες, τους οποίους συγκίνησε η τραγωδία των Βορειοϋπειρωτών και Αλβανών προσφύγων, σπέβδουν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους έμπρακτα. Πήγαν να αφήσουν την περιουσία τους
Είδανε εδώ πέρα δεν έχουν τίποτα και ο καθένας πρέπει να βοηθήσει τον συνάδελφό του. Και όταν είδα ειδικά στην Θεμιστοκλέους να ζουν μέσα για πίεση σε τέτοιο κρύο, σε τέτοιες χρονιάρες μέρες, είναι λυπηρό να μπορούσαν όλοι να τους βάλουν και σε ένα σπίτι, αν μπορούσαν, όχι μόνο να τους δώσουν ρούχα. Μεγάλες ή μικρότερες επιχειρήσεις, σύλλογοι, ιδιώτες, ακόμη και μικρά παιδιά προσφέρουν ό,τι μπορούν, ρούχα και τρόφιμα κυρίως, γεμίζοντας ασφυκτικά τις αποθήκες. Πριν το ακούσω στην τηλεόραση, αναζητούσα τρόπο να βρω να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους, διότι είναι οι συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες που δεν μπορούν να ζήσουν έτσι γυμνοί. Φέραμε αυτά τα πράγματα, το τρόφιμα, και εύχομαι αυτά τα παιδιά να περάσουν μια χρονιά καλύτερη. Σίγουρα όμως τίποτα από όλα αυτά δεν πάει χαμένο. Οι ανάγκες των προσφύγων, οι περισσότεροι από τους οποίους στεγάζονται για την ώρα στους σταθμούς υποδοχής κοντά στα σύνορα, είναι μεγάλες και ο Ερυθρός Σταυρός φροντίζει για όλους. Αυτά τα εφόδια ταξινομούνται τώρα. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό αριθμό εδώ προσωπικού για να ταξινομηθούν και να πάνε βάσει των αναγκών που διαπιστώνουμε. Όσοι πρόσφυγες φτάνουν στο λεκανοπέδιο της πρωτεύουσας, εγκαθίστανται προσωρινά στα στρατόπεδα του Λαβρίου, του Ρέντι και του Ρουφ, καθώς και σε ξενοδοχεία του κέντρου. Συνολικά περισσότεροι από 100 πρόσφυγες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι που φαίνεται ότι προσαρμόζονται γρήγορα, βρήκαν ακόμη και δουλειά. Περνάμε τώρα στο καυτό πρόβλημα των ενοικίων. Πρωτοσέλιδο σήμερα σε πολλές εφημερίδες, παράγωγο της ομοβροντίας των νέων οικονομικών μέτρων, σκεφτήκαμε δε ότι θα έπρεπε να του δώσουμε και συνέχεια. Μάρο.